out that I'm most definitely full. Και να είμαστε τώρα στο πιο κομβικό ίσως σημείο της Νέας Υόρκης και ζήτησε την καλύτερη βοήθεια που μπορούσα να έχω εδώ στη Νέα Υόρκη. Έχω τον κύριο Ανδρέα, ξεναγός Διαμάντη. Ξεναγός χρόνια πολλά εδώ ζείτε. Εκπρόσωπο του γραφείου Joy Tours που ευθύνεται, που είμαστε και εμείς εδώ στη Νέα Υόρκη. Καλώς ήρθατε. Και θα μου πείτε τώρα, εδώ βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο και πολύ σημαντικό σημείο για την ανθρωπότητα γενικότερα, θα έλεγα. Ναι, βεβαίως. Βρισκόμαστε στο σημείο 0. Μπροστά μας, στο δεξί μου χέρι, έχουμε τα θεμελία του ενός από τους δύο πύργους που πέσανε. Εδώ είναι το σημείο που πέσανε οι δύο πύργοι. Το σκεπτικό ήταν να δημιουργηθούν δύο καινούργιοι ολόιδιοι πύργοι, ψηλότεροι. Αλλά τελικώς η Επιτροπή κατέληξε στο να μην προκαλέσει και έτσι δημιουργήθηκε αυτό που βλέπουμε πίσω μας, το Freedom Tower, το οποίο έχει ύψος 1776 πόδια για να συμβολίζει την ημέρα ανεξαρτησίας της Αμερικής. Και αντί για τον δεύτερο πύργο, έχουμε από ό,τι βλέπω 5 διαφορετικά κτίρια, ενδεχομένως τελικά ίσως και 6, τα οποία άλλα κτίρια θα ισοφαρίσουν το νούμερο του χώρου που ήταν διαθέσιμος για τον δεύτερο πύργο. Εδώ το Στουτριβάνι που μας δροσίζει εμάς μεν, αλλά επάνω βλέπουμε μια σειρά από ονόματα θυμάτων από ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. Ονόματα θυμάτων από αυτούς που πέσανε, σκοτωθήκανε, χαθήκανε σε αυτό τον πύργο. Και το ίδιο ακριβώς σχέδιο, το οποίο είναι ένα συντριβάνι στο οποίο το βάθος είναι μια μαύρη τρύπα που πέφτει μέσα το νερό. Εκεί χάνονται οι ψυχές, σύμφωνα συμβολίζει εκεί που χάνονται οι ψυχές. Μιλάμε για πόσα θύματα, 3.000 άτομα, σκάρτα 3.000 άτομα, 44 Έλληνες. Ή ελληνοαμερικανικής καταγωγής. Και έχουμε βέβαια χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο που έρχονται στη Νέα Υόρκη. Έτσι, στο συγκεκριμένο μουσείο. Να κλείσουμε εδώ το πρώτο αφιέρωμα στο Grand Zero. Να έχουμε και ένα ευχάριστο, έτσι, μια ευχάριστη νότα, να μην κλείσουμε με... Η ευχάριστη νότα φαντάζομαι είναι ότι έχει αναζωογονηθεί ολόκληρη η περιοχή με καινούργια μαγαζιά, καινούργια γραφεία. Εξακολουθεί ο κόσμος να έρχεται και να δουλεύει στο σημείο του χώρου αυτού, το οποίο είναι ένα κομμάτι του Wall Street, λέγεται Παγκόσμιο Εμπορικό Κέντρο. Το Wall Street είναι 2-3 τετράγωνα παραδίπλα από μας και η ζωή συνεχίζεται.